Εκδήλωσης του Ιδρύματος Τσάκος. Εκτιμώ ότι η κοινωνική προσφορά αυτού του Ιδρύματος είναι εξαιρετική. Ήρθα βέβαια σήμερα με ευκαιρία αυτό, αλλά παράλληλα έκανα και την πρώτη μου επίσκεψη στη στρατιωτική μονάδα της 96 ΑΡΤΕ. Δεν έχω να σας πω τίποτα, απλά είμαι αρκετά χαρούμενος που είμαι εδώ, κοντά σας, σε ανθρώπους που... Την αγαπάτε τη Χίο, κύριε. Βεβαίως και την αγαπάω τη Χίο. Όλοι την αγαπάμε. Το Αβέροφ είναι μια συμβολική κίνηση του Ιδρύματος Τσάκος, η οποία βέβαια, όπως ξέρετε, αναδεικνύει τη σημαντικότητα αυτού του πλοίου και το πόσο ποια ήταν η προσφορά του στον αγώνα της απελευθέρωσης Ελλάδος. Όπως ξέρετε, το Αβέροφ απελευθέρωσε τη Χίο. Επομένως, είναι το ελάχιστο που θα μπορούσε να γίνει για το τοπίο. Μετά την εκδήλωση, πιστεύω θα καταλάβουμε όλοι πόσο σημαντική είναι αυτή η κίνηση του Ιδρύματος Τσάκος. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυρία, έχουμε τη σχολή του Φεσπόνιου, κύριε Υπουργέ, ένα σχόλιο. Δεν μπορώ να σας κάνω σχόλιο για τη σχολή του Φεσπόνιου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Υπό τις παρούσες συνθήκες και περιστάσεις Υπουργείου Άμυνας της χώρας,
βρήκατε το χρόνο να έρθετε στο ευλογημένο τούτο νησί να τιμήσετε με την παρουσία σας μια τελετή που ο συμβολικός της χαρακτήρας την τοποθετεί στο επίκεντρο των καθηκόντων σας σαν καπετάνιο του μεγάλου καραβιού που πρόσφατα κληθήκατε να κυβερνήσετε, όπως σας έγραψε ο Καπαναγιώτης στη συγχαρητήρια επιστολή του μόλις ανακοινώθηκε η επάξια επιλογή ανάθεσης της άμυνας της πατρίδας μας στα στιβαρά και έμπειρα χέρια σας. Είμαι απόλυτα βέβαιος ότι στους σιώτες ιδιαίτερα προξενεί εξαιρετική χαρά και συγκίνηση η απόφαση του Ιδρύματός μας, η πρώτη από σειρά άλλων παρόμοιων τελετών που έχουν προγραμματιστεί να ακολουθήσουν, όπως θα σας εξηγήσω σε λίγο, να λάβει χώρα στο νησί τους. Όχι μακριά από τα νερά, στα οποία ο Αβέροφ κατήγαγε τις πιο μεγάλες από πλευράς ναυτικής και βαρισίμαντες από στρατηγική άποψη κατά θάλασσα νίκες στην ιστορία του νεότερου ελληνικού κράτους. Ας δούμε όμως τι προηγήθηκε της σημερινής σεμνής τελετής, στο τέλος της οποίας, με αισθήματα εθνικής υπερηφάνειας, θα σταθούμε όλοι μπρος στο ομοίωμα του εικονικού σκάφους που ο ενσαρκωτής όλων όσων ιδανικών παραδόσεων και οραμάτων καταξιώνουν τις ένοπλες δυνάμεις μας στα μάτια του ελληνικού λαού και μεταξύ των συμμάχων μας Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Ναύαρχος Ευάγγελος Μασολάκης, θα αποκαλύψει σε λίγο. Κύριε Υπουργέ, κύριε Αρχηγή, κυρίες και κύριοι, ο εορτασμός πριν 6 χρόνια της εκατονταετίας από τους Νικηφόρους Πολέμους του 1912-13, στην επιτυχή έκβαση των οποίων το θωρηκτό που τιμούμε σήμερα σαν ναυαρχής του ελληνικού στόλου διαδραμάτισε πρωταγωνιστικό ρόλο, όθησε το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματός μας να αποφασίσει την κατασκευή ομοιωμάτων βιβλίου προκειμένου να προσφερθούν σε νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, στην απελευθέρωση των οποίων είχε συμβάλει τα μέγιστα. Η κατασκευή των ομοιωμάτων ανατέθη σε ομάδα εργασίας υπό την Προεδρία του κ. Γιάννη Μανδάλα, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος, η οποία ομάδα εργασίας υπό την τεχνική εποπτεία του κ. Στέλιου Μερούση προχώρησε στην υλοποίηση της απόφασης με ζήλο και ενθουσιασμό, αποδίδοντας ιδιαίτερη σημασία στην εξασφάλιση απόλυτης ακρίβειας μεταξύ των ομοιωμάτων, σκάφους και εξοπλισμού και του πρωτότυπου. Το πρώτο της σειράς των παρακελθέντων ομοιωμάτων παρεδόθη στο Ίδρυμα στα μέσα του παρελθόντος έτους, όταν με πολύ χαρά θα τα ενισχύουμε σε κάθε προσπάθειά τους για διάκριση και αριστεία στον δρόμο της πρόοδου και της αρετής. Κύριε Υπουργέ, κύριε Αρχηγή, κυρίες και κύριοι, το Ίδρυμά μας αισθάνεται ιδιαίτερα υπερήφανο που στις πολλές πρωτοβουλίες προβολής της ναυτικής μας ιστορίας και διάσωσης της ναυτικής μας παράδοσης έχει περιλάβει και το πρόγραμμα Γεώργιος Αφέροφ, την πρώτη δημόσια έκφανση του οποίου γιορτάζουμε σήμερα μαζί σας με τα σε λίγο αποκαλυπτήρια του ομοιώματος του βιβλίου από τον καταξιωμένο στρατιώτη Υπουργό Εθνικής Άμυνας, Ναύαρχο Ευάγγελο Μασολάκη. Σας ευχαριστώ. Το θωρεκτό Αβέροφ, που στην πραγματικότητα είναι θωρακισμένο έδρομο, καταδρομικό, δηλαδή σκάφος ταχύτερο και ελαφρότερο εξοπλισμένο από ένα θωρεκτό, αποτελεί το πιο ιστορικό πλοίο του πολεμικού μας ναυτικού. Χωρίς τη συμβολή του Αβέροφ, υπό την καθοδήγηση του Ναυάρχου Παύλου Κουντουριώτη και των ελληνικών αυτών, στη διάρκεια των εθνικών απελευθερωτικών αγώνων του 1912-1913, η Ελλάδα και το Αιγαίο δεν θα υπήρχαν τουλάχιστον σε σημερινή του μορφή.
διαφορά του πραγματοποιήθηκε από την κυβέρνηση του Κυριακού Μαυρομιχάλη που δαπάνησε περίπου 22 εκατομμύρια δραχμές. Από αυτά τα 8 εκατομμύρια προήλθαν από τον ευεργέτη Γεώργιο Αβέροφ, ο οποίος είχε δωρήσει με τη διαθήκη του το 20% της περιουσίας του Ταμείου Εθνικού Στόλου, με τον όρο πως το ποσό αυτό θα διατίθεται για την απόκτηση πλοίου, το οποίο θα φέρει το όνομά του και θα χρησιμοποιείται ως εκπαιδευτικό συσχολιαστικό δοκίμων. Η ναυπήγηση του έλαβε χώρα στα ναυπηγεία του Ιταλού επιχειρηματία Λουδοβίκου Ορλάντο στο Λιβόρνο. Καθιερωθήκε στις 12 Μαρτίου 1910, παρελήφθη στις 16 Μαΐου 1911, οπότε και ύψωσε την ελληνική σημαία. Στο Φάληρο κατέπλεψε την 1η Σεπτεμβρίου 1911 με την επιστροφή του από το Πόρτσμουθ της Αγγλίας, όπου είχε πλεύσει για την τελετή ενθρόνησης του βασιλέως Γεωργίου του Πέμπτου. Η υποδοχή στο Φάληρο ήταν αποδεκτική, ενώ ακολούθησε δοξολογία και επίσημη ένταξη στο δυναμικό του ελληνικού στόλου. Στα Δαρδανέλια το πρωί της 3ης Δεκεμβρίου του 1912, 16 με το σημερινό ημερολόγιο, κατά τη διάρκεια του Πρώτου Βαλκανικού Πολέμου, ο Ναύαρχος Παύλος Κουντουριώτης, λαμβάνοντας την πρωτοβουλία και εκμεταλλευόμενος τα βραδύπορα και επιπαλαιωμένα συγκριτικά με το Αβέροφ πλοία του Οθωμανικού Στόλου, ανάγκασε τα τουρκικά πλοία να ξαναμπούν πλέον τα ατάκτως στο στενό των Δαρδανελίων, από όπου είχαν ξεμηντήσει για να αντιμετωπίσουν τον ελληνικό στόλο. Στις 5 Ιανουαρίου 1913 στην περιοχή της Λίμνου ο στόλος μας, με αρχηγό τον Ναύαρχο Κουντουριώτη και κυβερνήτη του Αβέροφ τον πλοίαρχο Σομογλή Ντούσμανη, έδρεψε και πάλι σε άταχτη φυγή το στόλο των Τούρκων που δεν τόλμησαν να επιχειρήσουν και πάλι στα Δαρδανέλια. Το Αβέροφ έπαιξε πρωτεύοντα ρόλο και στην κατάρτιση Καβάλας ήταν 27 Ιουνίου 1913. Στη συνέχεια βλέπουμε τρεις από τους σημαντικότερους σταθμούς της δράσης του Αβέροφ όπως απεικονίζονται από τη λαϊκή εικονογραφία. Η ναυμαχία της Έλλης, της 3ης Δεκεμβρίου 1912. Η μεγάλη ναυμαχία της Λίμνου, της 5ης Ιανουαρίου 1913. Η κατάρρευση της Καβάλας, της 27ης Ιουνίου 1913. Εδώ βλέπουμε τον Αβέροφ με τον συμμαχικό στόλο στη Κωνσταντινούπολη το 1919. 1944 ως ναυαρχίδα του ελληνικού στόλου μετέφερε την εξόριστη ελληνική κυβέρνηση από την Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου υπό τον Θόδωρο Κουντουριώτη, το γιο του θρυλικού Παύλου Κουντουριώτη, στην Αθήνα. Το 1944 ο Αβέροφ ελιμενίστηκε στο παλαιό Φάληρο και μετατράπηκε σε πλουτό μουσείο επαναπαυμένος στις ατελείωτες δάφνες του. Πλέον διδάσκει την ναυτική ιστορία στις επόμενες γενιές. Εξοχότατε κύριε Υπουργέ, κύριε Αρχηγέ του Γενικού Επιτελείου Στρατού, κύριε Αρχηγέ του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού, κύριε Αρχηγέ του Λιμενικού Σώματος, κύριε Αντιπεριφερειάρχη, αξιότιμε Καπιτάν Παναγιώτη Τσάκο, αξιότιμε κύριε Πρόεδρε του Ιδρύματος Μαρία Τσάκος, κύριε Εκπρόσωπε του Δημάρχου Λέσβου, κύριε Δήμαρχε Ινουσών, κύριε Δήμαρχε της Ηρωικής Νήσου Ψαρών, αγαπητοί αντιδήμαρχοι, αγαπητές κυρίες και κύριοι. Είναι νομίζω κοινή αντίληψη ότι το θωρικτό Αβέροφ είναι συνδεδεμένο με μία από τις πιο ένδοξες στιγμές της νεότερης ιστορίας του έθνους μας. Όταν το ελληνικό κράτος, χάρη στην διορατική ματιά της πολιτικής ηγεσίας, μπόρεσε να αξιοποιήσει τις αξιόμαχες και καλά εκπαιδευμένες ένοπλες δυνάμεις του, πλοηγώντας τη χώρα μέσα από διεθνείς συγκυρίες και αρπάζοντας τις ευκαιρίες για την εκπλήρωση παλαιών εθνικών στόχων. Σε μια ιστορική συγκυρία τότε, όπου δεν λειτουργήσε μόνο με το θυμικό και την επιθυμία, που είναι απαραίτητα για να παρακινούσε την καρδιά μας, και όχι απλά με πνεύμα απολύτρωσης εθνικών δικαίων, αλλά με ένα πνεύμα έγκαιρης κατοχύρωσης των εθνικών συμφερόντων, εδρασμένο στη γνώση των δυνατοτήτων και των αδυναμιών μας, στη μελέτη της διεθνούς συγκυρίας και του αντιπάλου, στην εξέβρεση συμμάχων, στο σχεδιασμό, στην προετοιμασία, στην εκπαίδευση, στους κατάλληλους ηγέτες και τέλος στη συνέγερση του συνόλου της ψυχής του έθνους. Η ιστορία θα ήταν σίγουρα αλλιώς αν η Ελλάδα δεν μπορούσε την κατάλληλη στιγμή να αδράξει την ευκαιρία και να αποκτήσει την πολεμική μηχανή που λέγεται θωρικτό Αβέροφ.
θα ήταν σίγουρα πολύ διαφορετική για τα νησιά μας. Ίσως να είχε και μια πολύ αντίστροφη, μια αντίστροφη πορεία για τη χώρα. Την κατάλληλη στιγμή όμως, χάρη στην ασύγκριτα γενναιόδορη χορηγία του μεγάλου ευεργέτη του έθνους, του Γεωργίου Αβέροφ, ο εθνικός μας στόλος απέκτησε την απαραίτητη υπεροπλία στο Αιγαίο, αυτή την υπεροπλία που έδωσε τη δυνατότητα σε λαμπρούς αξιωματικούς και ηγέτες όπως ο Κουντουριώτης και στα ψυχωμένα πληρώματα του στόλου να απελευθερώσουν τα νησιά μας και σχεδόν να αποστερήσουν την Τουρκία από τη δυνατότητα θαλάσσιων επιχειρήσεων. Αξιότιμοι κύριοι αντιπρόσωποι των αρχών, εγώ χαίρω σε μια τέτοια ατμόσφαιρα, καλωσορίζομαι την ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων της πατρίδας μας. Την πανάξια ηγεσία των ενδόξων ενόπλων δυνάμεων της πατρίδας μας. Το μικρό μας αντίδωρο είναι αυτά που ο τόπος μας, το προηγμένο νησί μας, αντιπροσωπεύει σαν κληρονομιά και σαν χρέος. Είναι αυτοσύνη μας, σεβασμιότατε. Οι άνθρωποι μας, η δύναμή μας η θάλασσα, ο πλούτος μας, όχι τα πλοία μας, οι άνθρωποι, Σας ευχαριστώ, σεβασμιότατε, για τις προσευχές σας, για τους ανθρώπους της θάλασσας. Να συγκινείτε όποτε βρεθούμε κοντά. Ξέρω πόσο μας νιώθετε και πόσο μας αγαπάτε. Αυτά τα παιδιά είναι οι αυριανοί ναύαρχοι. Οι αυριανοί λιμενάρχες. Οι αυριανοί πιλότοι, οι αυριανοί καπετάνοι. Οι αυριανοί διαχειριστές του μεγάλου στόλου της ελληνικής εμπορικής ναυτιλίας. Αυτά τα παιδιά θα γίνουν καλύτεροι από μας. Αυτά τα παιδιά είναι τόσο πολύ συνεπαρμένα από αυτό που συμβαίνει σήμερα σε αυτήν την αίθουσα, σε αυτόν τον τόπο, σε αυτόν τον νησί. Άφησαν τις φροντίδες τους ο πανάξιος εξοχότατος υπουργός μας και πανάξιος αγαπητός και σεβαστός για μας πάντα αρχηγός των ενόπλων μας δυνάμεων. Και είναι εδώ με το επιτελείο του ολόκληρου. Για να τιμήσει εμάς και τους προεργασμένους από τους προηγούμενους από εμάς, αλλά κυρίως εσάς, παιδιά, εσάς. Ως επομένων του τόπου, ο πλούτος του τόπου είναι η θάλασσα και το μέλλον είναι η άνθρωποι. Και να μας ξεπεράσετε. Αυτή είναι η ευχή μας και σε εσάς, Υπουργέ, και Πανάξιε,
ασκητή στο επιτελείο του. Χιλιάδες ευχαριστώ. Και μια τεράστια ευχαριστή όλοι του τότε του λαού, όλων των ανθρώπων της θάλασσας και όλου του γαλάζιου του Αιγαίου. Σεβασμιότατε Μητροπολίτη Χίου, κυρίες και κύριοι βουλευτές, κύριε Υπουργέ, κύριε Πρωθυπουργέ, κύριε Αρχηγή, κύριε Αντιπεριφερειάρχα, κύριε Δήμαρχε Χίου Ψαρών, κύριε Αντιδήμαρχε Λέσβου, κατά Παναγιώτη, κύριε Πρόεδρε του Ιδρύματος Τσάκος, κυρίες και κύριοι, με ιδιαίτερη χαρά αποδέχτηκα την πρόσκληση του κυρίου Τσάκου για την τελετή αποκάλυψη του ομοιώματος του Ερυθρού Αβέρου. Αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για μένα να απευθύνομαι στους πολίτες του ακριτικού νησιού της Χίου, τον οποίο αγαπάω τόσο πολύ. Επιτρέψτε μου να εκφράσω τα θερμά μου συγχαρητήρια στον καπετάν Παναγιώτη και στο Ίδρυμα Μαρία Τσάκος, καθώς και στον πρόεδρο του Ιδρύματος, κύριο Μητρόπουλο. Να σημειώσω ότι η πρωτοβουλία σας για την κατασκευή και προσφορά των ομοιωμάτων σε νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, καθώς και ο ενθουσιασμός με τον οποίο το Ίδρυμα Μαρία Τσάκος περιβάλλει το όλο εγχείρημα, καταδεικνύει τη σημασία που αποδίδεται στις ναυτικές παραδόσεις και αξίες του τόπου μας, αλλά και στην επιμόρφωση της μαθητικής νεολαίας επί της ένδοξης ναυτικής μας ιστορίας. Μιας ιστορίας που οφείλουμε να διαφυλάττουμε σαν κόρη οφθαλμού και σαν ιερά παρακαταθήκη. Επιπλέον με μεγάλη χαρά βλέπουμε την πρόσφατη δημιουργία του Επαγγελματικού Λυκείου Ναυτικής Κατεύθυνσης Τσάκος Ελληνικά Εκπαιδευτήρια Ναυτικών Σπουδών στοιχείο. Αναμφίβολα θα αποτελέσει φάρο για τον πάρκο των νέων μας στη μεγάλη οικογένεια της ελληνικής ναυτοσύνης. Ελπίζω να βρεθούν μιμητές. Είναι μια εξαιρετική κίνηση, την οποία την οφείλουμε στον τόπο μας για τη διατήρηση της ναυτικής παράδοσης και την εκπαίδευση των νέων μας, ανεξάρτητα από το αν θα ακολουθήσουν αυτό το επάγγελμα ή όχι. Στο σχέδιο των όπλων δυνάμεων. Διότι ως στρατιώτης έχω μάθει να υπηρετώ την πατρίδα και να μην αποφεύγω το καθήκον, όσο βαρύ και δύσκολο κι αν είναι. Όπως έκανα όλα αυτά τα χρόνια, θα το κάνω μακριά από πολιτικές σκοπιμότητες. Οι στιγμές είναι άλλωστε κρίσιμες και επιβάλλουν ενότητα και εθνική συνεννόηση. Την παρούσα χρονική περίοδο βιώνουμε ένα σταθές περιφερειακό περιβάλλον, με εύθραστες ισορροπίες στον εγγύς ζωτικό γεωπολιτικό χώρο. Ωστόσο, δράτωμε της ευκαιρίας να σας διαβεβαιώσω ότι οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας είναι εδώ. Είναι δυνατές, είναι αξιόπιστες και είναι έτοιμες να εκτελέσουν την αποστολή τους στο ακέραιο και να προασπίσουν την εθνική ακεραιότητα της πατρίδας μας. Τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων θα δώσουν τον καλύτερο εαυτό τους, κρατώντας ψηλά τη σημαία της αποτροπής, της ισχύως και της υπερηφάνειας, ώστε να προασπίσουν την ασφάλεια και την ειρήνη στην περιοχή ευθύνης της πατρίδας μας. Η ιστορία μας δεν μας αφήνει περιθώρια να λειτουργήσουμε διαφορετικά. Ακούσαμε προηγουμένως την εθνική προσπάθεια για την απόκτηση αυτού του πλοίου
το Ρεκτού Αβέρο του 1911, το οποίο ουσιαστικά διαμόρφωσε την ιστορία της Ελλάδας, της νεότερης Ελλάδας. Δεν υπάρχει καμία άλλη μονάδα στόλου η οποία να έχει συνδράμει και συντελέσει τόσο θετικά στην ιστορία κανενός κάτω στον κόσμο όσο αυτό το Ρεκτού Αβέρο. Επομένως, η όποια τιμή που γίνεται είναι το ελάχιστο που θα μπορούσε να γίνει. Θέλω να συγχαρώ το Ίδρυμα, προσωπικά τον κύριο Τσάκο, για αυτή την πρωτοβουλία, η οποία αναδεικνύει άλλη μια φορά και μας θυμίζει πόσα σημαντικά πράγματα μπορούν να γίνουν, πόσα αποτελεσματικά μπορούμε να είμαστε, όταν το κάθε μας ζήτημα γίνεται θέμα εθνικής προσπάθειας. Από τα νέα μου καθήκοντα θα πράξω ότι είναι απαραίτητο για τη διασφάλιση του αξιόμαχου των ενόπλων δυνάμεων και την ανάδειξη του ρόλου της Ελλάδας σαν πυλώνα σταθερότητας και πάροχο ασφαλείας στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και των Βαλκανίων. Γι' αυτό άλλωστε ασκούμε ενεργή στρατιωτική διπλωματία, έχοντας αναλάβει ένα ρόλο κλειδί στην προώθηση αμυντικών συνεργειών και προγραμμιών ασφαλείας στην Ανατολική Μεσόγειο και τα Βαλκάνια. Αγαπητέ καπιτά Παναγιώτη, κλείνοντας, επιτρέψτε μου να διαβιβάσω τις θερμότερες ευχές μου σε εσάς, την οικογένειά σας, αλλά και τα πληρώματά σας, καθώς και να εκφράσω τη βεβαιότητά μου για την επιτυχή έκβαση αυτής της σημαντικής πρωτοβουλίας που έχει αναλάβει το Ίδρυμα Μαρία Τσάκος. Σας ευχαριστώ. Σώματος Αντινάβαρχος Σταμάτιο Ράπτη.